Γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρού Κλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο αυτό που θα κάνουμε είναι να μιλήσουμε για το σωσίβιο στην κοιλιά. Και πιο συγκεκριμένα πώς να το εξαφανίσουμε αυτό το σωσίβιο μια για πάντα. Τώρα, το σωσίβιο είναι αυτό που καλεί τους κοιλιακούς μας και δεν κάνει τους κοιλιακούς μας να φαίνονται. Γιατί όλοι μας έχουμε κοιλιακούς, το ζήτημα είναι αν φαίνονται ή όχι. Και αυτό το σωσίβιο το καταραμένο το καλύπτει και δεν φαίνεται. Πέρα από τους κοιλιακούς, ακόμα και ρούχα να φοράς, κάνει την μπλούζα έτσι να πετάγεται λίγο περίεργα, που δεν είναι και ότι καλύτερο. Αλλά και πέρα από αυτό, είναι και σημαντικό για το κομμάτι της υγείας. Ένα τεράστιο σωσίβιο, μια τεράστια κοιλιά είναι αρκετά επικίνδυνη. Είναι πιο ok να έχεις λίπος, ας πούμε, στα χέρια ή στο πηγούνι. Απλά είναι το αισθητικό κομμάτι περισσότερο. Αλλά στην κοιλιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε μεταβολικό σύνδρομο. Είναι όλα τα όργανα εδώ πέρα, πιέζει τα όργανα, δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στο αίμα που κλπ. Και είναι επικίνδυνο, είναι πολύ κακό και δεν το θέλουμε εκεί πέρα, ειδικά μα είναι πάρα πολύ. Οπότε, σε αυτό το βίντεο αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε τρία βασικά όμορφα βήματα στο να πέσει αυτό το σωσίβιο, στο να μειωθεί, έστω για να βρεθούμε σε ένα υγιές BMI ή ακόμα και για να το εξαφανίσουμε τελείως, γιατί απλά έτσι θέλουμε να είμαστε ωραίοι, να είμαστε αισθητικοί, να νιώθουμε ωραία με τα ρούχα μας, να νιώθουμε ωραία με τον εαυτό μας και να είμαστε και υγιείς, τι καλύτερο. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσεις να κουμπώσεις αυτό το like, γιατί όπως ξέρουμε με κάθε ένα like ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε δεν θες να, αν θες να τρως 5.000 θερμίδες και να μην βάζεις σταγόνα λίπους, πρέπει να πατήσεις το like αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, πριν ξεκινήσουμε πάλι, αυτά που θα καλύψω σε αυτό το βίντεο, τα τρία βασικά και πολύ όμορφα βηματάκια, τα έχω βάλει σε μια κόλλα α4 που την κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή και από αυτή διαβάζω. Οπότε αυτή την κόλλα θα τη δώσω και σε σένα, είναι πολύ όμορφη, μαζεμένη, περιεκτική. Τρία βασικά βηματάκια είναι, μπορείς να το εκτυπώσεις, να το βάλεις στο ψυγείο σου ή απλά να το έχεις στο κινητό σου και να το διαβάζεις που και που, για να μην ξεχνιέσαι και για να τα κάνεις σε καθημερινή βάση και να έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα για το Γενάρη ή ακόμα και για το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο βήμα, το οποίο είναι να πέσεις σε λίπος. Okay. Τώρα, το λίπος είναι αυτό που λέμε, αποκαλούμε σωσίβιο. Αυτό είναι συσσωρευμένο λίπος. Okay. Τώρα, εάν θες να φύγει το λίπος από εκεί, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πέσεις σε λίπος γενικά. Να ρίξεις το ποσοστό του λίπους σου. Κάνοντας αυτό, θα φύγει και από εκεί το σωσίβιο. Τώρα, μου πεις, Σαρώ, εγώ θέλω μια άσκηση που θα μου κάψει λίπος από εκεί. Σαρώ, εγώ θέλω να μου πεις τι να πιω ή τι να λείψω στην κοιλιά μου για να φύγει το λίπος από εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι. Μια ωραία αναλογία που μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι ότι μια πισίνα. Οκ. Okay. Σκέψου σε μια πισίνα να σου έχει πέσει το αμάξι στην πισίνα. Η πισίνα είναι τεράστια. Οκ. Okay. Δεν μπορείς να αδειάσεις το 1/4 της πισίνας για να βγάλεις το αμάξι σου έξω ή οτιδήποτε σημαντικό σου έχει πέσει μέσα στην πισίνα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δεν είσαι ο Μωυσής. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ρίξεις γενικά τη στάθμη του νερού μέχρι να φύγει και από εκεί που θέλεις. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και το λίπος στο σώμα μας. Εντάξει. Οπότε, α και ω, πέφτουμε σε ποσοστό λίπους, ρίχνουμε το ποσοστό λίπους και χωρίς να το καταλάβεις θα έχει εξαφανιστεί, έστω θα έχει μικρύνει το σωσίβιο. Πιο πρακτικά, πώς θα πέσουμε σε ποσοστό λίπους? Λοιπόν, για να πέσεις σε ποσοστό λίπους πρέπει να βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα, που σημαίνει ότι το σώμα σου πρέπει να τρως λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίει το σώμα σου. Τότε δεν θα έχει το σώμα που να στραφεί για ενέργεια. Και για να μην πεθάνουμε, έτσι θα κάψει το λίπος που έχει, που έχει αποθηκεύσει το σώμα μας και θα φύγει το σωσίβιο από το σώμα μας. Εντάξει, είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Απλά τρως λιγότερο από όσο καίει το σώμα σου και μειώνεται το λίπος στο σώμα σου. Εντάξει, τώρα, άλλο απλό, άλλο εύκολο. Στην πράξη μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο, πιο πολύπλοκο, αλλά αυτή είναι η βασική εξίσωση. Και εφόσον το κάνεις αυτό σε καθημερινή βάση, θα πετύχεις αυτό που θέλεις. Είναι απλά θέμα χρόνου. Τώρα, προσοχή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετράς κάθε μία θερμίδα που καίει το σώμα σου ή που τρως. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα κάτσω να γράψω ένα χαρτί εδώ πέρα, ας πούμε, ότι α, τώρα σήμερα έκανα βίντεο, άρα 50 θερμίδες. Ή α, τσίμπησα ένα παξιμάδι, 20 θερμίδες. Οκ. Μπορείς να πετύχεις θερμιδικό έλλειμμα χωρίς να μετραστεί κάθε μία θερμίδα που καίει το σώμα σου. Και ο καλύτερος τρόπος που μου αρέσει να το κάνω αυτό είναι η ευέλικτη διατροφή. Υπάρχει και βίντεο και γι' αυτό, άμα θέλεις να τσεκάρεις. Οπότε αυτό είναι το νούμερο 1. Θερμιδικό έλλειμμα, θερμιδικό έλλειμμα, θερμιδικό έλλειμμα. Εάν δεν χάνεις κιλά, θερμιδικό έλλειμμα, θερμιδικό έλλειμμα, θερμιδικό έλλειμμα. Εντάξει, πάμε στο δεύτερο κλειδί, στο δεύτερο βήμα, όπως θες πες το οποίο είναι η αύξηση της μυϊκότητας. Εντάξει, δεν σου λέω απλά να διατηρήσεις τη μυϊκότητα, αλλά και να αυξήσεις τη μυϊκότητα ενώ πέφτει το λίπος. Τώρα μου πεις γιατί, Σαρώ, θα σου πω γιατί. Γιατί, κοίταξε να δεις, εάν χάνεις κιλά, μπορεί να μην είναι μόνο λίπος, μπορεί να είναι μυς, νερά, ακόμα και αισθητική πυκνότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από το ότι δεν είναι υγιές προφανώς, έχει ως αποτέλεσμα να μικραίνει σε μέγεθος, αλλά οι αναλογίες σου να είναι ίδιες. Εντάξει, οπότε εάν οι αναλογίες σου είναι κάπως έτσι, απλά θα μικρύνει αυτό και θα μεγαλώσει άμα παίρνεις και χάνεις κιλά ανεξέλεγκτα. Εντάξει, τώρα δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε ως άντρες να έχουμε αυτό το τριγωνικό look, δηλαδή ώμοι μεγάλη, πλάτη φαρδιά και μικρή μέση. Και για τις γυναίκες αντίστοιχα, το κλασικό κλεψίδρα, γλουτί και πάνω μεγάλα
και μέση μικρή. Εντάξει, οπότε αυτό θα το πετυχεί το, η αύξηση της μυϊκότητάς μας. Για να μην μεγαλώνουμε σαν ακορντεόν και να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε τη μυϊκότητά μας. Πέρα από αυτό όμως, ανεβάζοντας τη μυϊκότητά μας, μας παίρνει να είμαστε σε πιο ψηλό ποσοστό λίπους και να δείχνουμε ωραίοι. Κατάλαβες? Δηλαδή να έχουμε αυτό το τριγωνικό look. Για να έχουμε αυτό το τριγωνικό look, για παράδειγμα, ή μικραίνουμε τη μέση μας, μικραίνουμε τη μέση μας, ή μεγαλώνουμε τους ώμους και την πλάτη μας. Οπότε, έχεις δύο πράγματα να παίξεις. Δεν χρειάζεται να μικραίνεις πάρα πολύ τη μέση σου. Μπορείς να μεγαλώσεις και λίγο τη μυϊκότητά σου και θα δώσεις αυτό το look, το ωραίο, το τριγωνικό, και για τις γυναίκες αντίστοιχα το τη κλεψίδρα, ανεβάζοντας τη μυϊκότητα. Οπότε, αντί να τρως συνέχεια λιγότερο για να πετύχεις αυτό που θέλεις, ξαφνικά τρως αρκετά, ζεις τη ζωή σου, νιώθεις ωραία και έχεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, και πέρα από αυτό είναι και σημαντικό για την υγεία, για την οστική πυκνότητα, όπως είπα. Και μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι, hey, για να έχω μια αύξηση μυϊκότητας πρέπει να είμαι σε όγκο, το οποίο δεν ισχύει, εντάξει. Εάν δεν γυμνάζεσαι έστω 3 χρόνια σταθερά, με συνέπεια, μπορείς να ανεβάσεις τη μυϊκότητά σου κατά ένα μεγάλο βαθμό ενώ ρίχνεις το λίπος σου. Αυτό που λέμε η ογκογράμμωση. Και προσοχή, παιδιά, δεν έχει σημασία ποιος είσαι, δεν έχει σημασία η μυϊκότητά σου ως έχει, ή αν είσαι άντρας, γυναίκας ή σκύλος, όλοι μας, μα όλοι μας μπορούμε να ωφεληθούμε με την αύξηση της μυϊκής μας μάζας. Okay. Ο μυς δεν είναι πέτρα, άμα το σφίξει είναι σκληρό, αλλά αλλιώς είναι wobbly. Οπότε μπορείς να το βάλεις στους γλουτούς, ας πούμε, σαν γυναίκα και να μεγαλώσουν οι γλουτοί σου. Και θα είναι έτσι, θα είναι χυμώδης, δεν θα είναι πέτρα, εκτός αν σφίγγεις τους γλουτούς και περπατάς, ας πούμε, σαν τούβλο. Οπότε πάμε στο πρακτικό κομμάτι, πώς θα κρατήσουμε τη μυϊκότητά μας, να διατηρήσουμε τους μύες που έχουμε ή ακόμα να χτίσουμε και πάνω από αυτό, ενώ πέφτουμε σε λίπος. Και αυτό είναι αρκετή πρωτεΐνη στη διατροφή μας, το ένα, και το άλλο θα το συζητήσουμε πιο μετά. Τώρα, αρκετή πρωτεΐνη, τι σημαίνει? Αρκετή πρωτεΐνη, παιδιά, πρωτεΐνη υπάρχει σε όλα τα φαγητά. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση ότι πρωτεΐνη υπάρχει μόνο στο κοτόπουλο, οπότε πρέπει να τρώω κοτόπουλο και ρύζι για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Αλλά όχι, παιδιά, πρωτεΐνη υπάρχει σε όλες τις ζωικές τροφές και σε όλες τις φυτικές τροφές. Εντάξει, υπάρχουν άλλες τροφές που έχουν παραπάνω πρωτεΐνη και άλλες τροφές που έχουν λιγότερη πρωτεΐνη. Τώρα, εάν φροντίσεις σε κάθε γεύμα σου να έχεις και μια πηγή πρωτεΐνης, απλά Google, ας πούμε, πηγή πρωτεΐνης, και θα βρεις εκατομμύρια πηγές πρωτεΐνης. Αν φροντίσεις σε κάθε γεύμα σου λοιπόν να έχεις μια πηγή πρωτεΐνης, θα είσαι καλυμμένος 100%. Εντάξει, οπότε υπάρχει λίγο τρόμος, τρομολαγνία γύρω από την πρωτεΐνη, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Okay. Και ο κόσμος το υπεραναλύει, ενώ δεν χρειάζεται. Εάν φροντίσεις να έχεις μια πηγή πρωτεΐνης σε κάθε ένα σου γεύμα, σε 2-3 γεύματα έστω την ημέρα, 9 στις 10 φορές θα είσαι πολύ, πολύ okay, και αυτό είναι υπεραρκετό για να διατηρηθεί η μυϊκότητά σου ή ακόμα και να αυξηθεί, εφόσον κάνουμε το τρίτο βήμα, το οποίο είναι να κάνουμε προπόνηση με αντιστάσεις. Μπορείς να τρως όλη την πρωτεΐνη του κόσμου, εάν δεν κάνεις προπόνηση με αντιστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος να αυξήσεις τη μυϊκότητά σου. Ένα. Και δύο, είναι το κερασάκι στην τούρτα όσον αφορά και το θερμιδικό έλλειμμα. Κάνοντας προπόνηση με αντιστάσεις, κρατάς το μεταβολισμό σου σχετικά ψηλά και μπορείς να τη γλιτώσεις τρώγοντας λίγο παραπάνω. Οπότε είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ ωφέλιμο να έχουμε προπόνηση με αντιστάσεις. Τώρα, προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να σημαίνει πολλά, πολλά πράγματα. Αντίσταση μπορεί να χρησιμοποιήσεις στο σώμα σου, μπορεί να χρησιμοποιήσεις λάστιχα αντίστασης, μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα σετ βαράκια στο σπίτι. Οπότε δεν είναι μόνο το γυμναστήριο, γιατί ξέρω αυτή την περίοδο μπορεί να είναι κλειστά τα γυμναστήρια, δεν ξέρεις ως πότε θα είναι κλειστά, μπορεί να ανοίξουν, να ξανακλείσουν. Οπότε τι σημαίνει, ότι πρέπει να σταματάς και να ξαναρχίζεις? Όχι. Εάν υπάρχει γυμναστήριο, πάω στο γυμναστήριο. Εάν δεν υπάρχει γυμναστήριο, κάνεις στο σπίτι. Στο σπίτι έχεις λάστιχα, ωραία, κάνουμε με λάστιχα. Δεν έχουμε λάστιχα, ωραία, παίρνουμε αλτήρες. Δεν έχουμε αλτήρες, ωραία, ας πάρουμε την τσάντα μας. Δεν έχουμε την τσάντα μας, ας κάνουμε εδώ πέρα μερικά push-ups, και πάλι είναι πολύ, πολύ καλύτερο από το να το παρατήσουμε τελείως. Εντάξει. Οπότε προπόνηση με αντιστάσεις. Το κερασάκι στην τούρτα. Οπότε αυτό είναι το ένα, και το δύο είναι πόση ώρα να κάνεις προπόνηση με αντιστάσεις. Και εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση. Παιδιά, δεν πάμε να γίνουμε μαραθωνοδρόμοι. Okay, θέλουμε να χτίσουμε λίγη μυϊκότητα, να διατηρήσουμε τη μυϊκότητά μας ενώ και με το λίπος και γινόμαστε φέτες. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι 3-4 φορές την εβδομάδα, δηλαδή ας πούμε μέρα παραμέρα ή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, να κάνεις 45 με 60-65 λεπτά προπόνηση. Και αυτό είναι υπεραρκετό και δεν χρειάζεται να λιώνεις, να υδρώνεις, να πεθαίνεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ζορίζεις τους μύες σου κάθε φορά και λίγο παραπάνω. Αυτό που λέμε προοδευτικότητα, να γίνεις κάθε φορά και λίγο καλύτερος, και αυτό είναι υπεραρκετό, στο υπόσχομαι. Οπότε, ας τα συνοψίσουμε. Θερμιδικό έλλειμμα για να πέσει το λίπος, αρκετή πρωτεΐνη για να προστατέψουμε τους μύες μας, και προπόνηση με αντιστάσεις σαν το κερασάκι στην τούρτα για να προστατέψουμε και να χτίσουμε
χτίσουμε μύες και να αυξήσουμε λίγο το μεταβολισμό μας για να πέσει το λίπος ακόμα πιο γρήγορα. Εντάξει, οπότε αυτά είναι τα τρία βήματα της λιποδιάλυσης που μπορείς να ξεκινήσεις ακόμα και τώρα. Αν θες να κατεβάσεις το σκονάκι, αυτή είναι η ευκαιρία σου να το κάνεις. Το οποίο είναι 100% δωρεάν, έχει όλα αυτά εδώ πέρα όμορφα και περιληπτικά και ωραία. Και έναν πιο πρακτικό τρόπο να τα πετύχεις όλα αυτά μέσω της ευέλικτης διατροφής. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like, γραφή, πείτε μου και όλα αυτά τα δικά του σχόλια. Στην επόμενη φορά προσέχετε για να μην μαζεύετε. Peace out.